Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Πείτε μας τι έγινε. Ήσασταν καλεσμένος, παρευρεθήκατε στην έναρξη του συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, σωστά? Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη το 24ο συνέδριό του στη Θεσσαλονίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, προσποιήθηκε να χαιρετήσει στο συνέδριο. Τον εκπροσώπησα εγώ. Και όπως και εσείς είπατε, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου και αναμένοντας τη σειρά μου να χαιρετήσω, δεν πίστευα πραγματικά αυτό το οποίο έβλεπα στο τεράστιο video wall, το οποίο υπήρχε στην κορυφή της αίθουσας, στην πλάτη του πάνελ εκεί πέρα, που ενώ υπήρχαν φωτογραφίες της βαριάς, πραγματικά βαριάς ιστορίας του πυροσβεστικού σώματος και της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο, ξαφνικά εμφανίστηκε η φωτογραφία του δικτάτορα, αυτό το ανατριχιαστικό, αν θέλετε, πορτρέτο του δικτάτορα του Παπαδόπουλου, με κείμενο από κάτω το οποίο εκθίαζε τη συνεισφορά της Χούντας στο πυροσβεστικό σώμα. Ακολούθησε η φωτογραφία του μεγάλου εγκοινιαστή έργων Πατακού να κόβει μια κορδέλα και επίσης ξανά κείμενα, το πουλί κτλ. Πραγματικά δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Και ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός σε ένα συνέδριο Ομοσπονδίας που κανονικά θα έπρεπε να ασχοληθεί με την ανάδειξη και τις προτάσεις, τη διεκδίκηση της επίλυσης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, να γίνεται προβολή του δικτάτορα Παπαδόπουλου και όλων των άλλων, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο απαράδεκτα αντιδραστικά και αντανακλαστικά στους πυροσβέστες. Ήταν πραγματικά φοβερό. Συγγνώμη, την ώρα που γινόταν αυτά, επαναλαμβάνω, μιλάμε για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Μιλάμε για μια προβολή βίντεο. Την ώρα της έναρξης, έτσι, του συνεδρίου. Ακριβώς, την ώρα των εργασιών. Των εργασιών του συνεδρίου. Ακριβώς. Όπου εκθιάζεται ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός, ο Μακαρέζος, το πουλί της Χούντας και τα συναφή. Μάλιστα. Ακριβώς. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αυτής. Η άποψή μας είναι αυτή και αν θέλετε, βέβαια ήταν όλα αυτά συνέβησαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να τονιστεί. Παρουσία της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος την ώρα που είχαμε αυτό το ανατριχιαστικό χουντικό φωτογραφικό tour στο video wall, ένας από τους θεατές από κάτω ήταν ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, ποια ήταν η καταρχάς εκπρόσωποι άλλων κομμάτων υπήρχαν εκεί? Υπήρχαν εκπρόσωποι από το σύνολο των κομμάτων. Βουλευτές βέβαια ήμουνα εγώ και η κυρία Αντωνίου από πλευράς του Πασόκ Κινάλ. Αλλά όλα τα κόμματα εκπροσωπούνταν εκεί πέρα. Αντέδρασε ο πολιτικός κόσμος αυτό το πράγμα? Θα σας πω, εγώ με το που είδα αυτή τη σκηνή δεν είχα επιλογές, ο δρόμος ήταν ένας. Ανέβηκα στο βήμα, κατήγγειλα άμεσα το γεγονός, διαχώρισα αυτές τις αθλειότητες του Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και φυσικά βέβαια ακολούθησε και η ένδειξη σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η αποχώρηση μου. Ήθελα να σας πω τρία στοιχεία και θα απαντήσω το πρώτο και στο ερώτημά σας. Πρώτον, το ανατριχιαστικό αυτό γεγονός, όπως είπα, έγινε παρουσία της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Δεύτερον, με την καταδίκη εκ μέρους μου αυτής της χειδαιότητας και της αποχώρησης μου, πολλοί πυροσβέστες χειροκρότησαν και επιδοκίμασαν τη στάση που κρατήσαν. Είναι πραγματικά ένα στοιχείο ελπιδοφόρο αυτό. Και τουλάχιστον, εδώ είναι η απάντηση στο ερώτημά σας, όσο ήμουν εγώ στο χώρο του συνεδρίου, κανένας εκπρόσωπος κόμματος δεν πήρε τον λόγο, δεν αντέδρασε για να καταδικάσει ρητά και με σαφήνεια αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Εσείς αποχωρήσατε κύριε Παπαναστάση? Την ίδια στιγμή. Ήταν αδιανόητο να παραμείνει εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε ένα συνέδριο που αναγάγησε ευεργέτη του πυροσβεστικού σώματος τους χουντικούς. Ήταν αδιανόητο αυτό.
Και βέβαια ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας προσπάθησε να ψηλήσει κάποιες δικαιολογίες. Δήθεν ότι και η περίοδος της Χούντας είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, ενταγμένη στη συνολική ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Βέβαια είναι εξαιρετικά προκλητικές και επικίνδυνες αυτές οι απόψεις. Αν τις αναγάγουμε και στην προσφορά εντός εισαγωγικών της Χούντας και σε άλλους τομείς. Ας το φανταστούμε αυτό το πράγμα, να απομονώνει ο καθένας ένα κομμάτι από τα εγκλήματα τα τεράστια τα οποία συντελεστήκαν 7 χρόνια με ένα λαό αλυσοδεμένο και βασανισμένο. Εκεί, κύριε Παπαναστάση, υπήρχαν εκπρόσωποι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25. Το σύνολο των κομμάτων με εκπροσώπους τους αντιπροσωπεύονταν σε αυτό το συνέδριο. Αντίδραση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε? Όχι, αλλά η μόνη αντίδραση ήταν όταν ανέβηκα εγώ στο βήμα να καταδικάσω αυτές τις ενέργειες, αποχώρησε από την αίθουσα. Η μόνη αντίδραση. Δεν υπήρξε καμία άλλη αντίδραση. Μαζί με το επιτελείο του η αποχώρηση αυτή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχω παρά να υπογραμμίσω αυτό που είπατε, ότι είναι ένα πράγμα, αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτό δεν έχω ξανακούσει σε συνέδριο ομοσπονδίας εργαζομένων στο χώρο μάλιστα μιας υπηρεσίας τέτοιας να υπάρχει τέτοιου τύπου ξέπλυμα της επτάχρονης φασιστικής δικτατορίας που μάτωσε τον ελληνικό λαό, που φυλάκισε, που εξόρισε, που βασάνισε, που δολοφόνησε ακόμα και αντιφασίστες αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ακριβώς. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω τι να πω και υπογραμμίζω βεβαίως αυτό που είπατε. Άλλο αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτή την προβολή βίντεο ξέπλυμα και άλλο πράγμα αυτοί οι ήρωες των 600-700 ευρώ που μπαίνουν μέσα στις φωτιές για να μας σώσουν από την κρατική αβελτηρία και ανεπάρκεια. Αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν το έχω ξανακούσει. Κάνω 30 χρόνια αυτή τη δουλειά. Είμαι 45 χρόνια σε μια μάχημη κοινωνική πολιτική δράση, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανακούσει. Και να συμπληρώσω, κύριε Μπογιόπουλε, μία κουβέντα μόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Χούντα είναι αυτή που μετέτρεψε την πυροσβεστική σε σώμα ασφάλειας με χαρακτήρα και αποστολή ενάντια στο λαό. Και είναι ένα στοιχείο που αντιδράνε και οι ίδιοι οι πυροσβέστες. Και έδωσε και τη δυνατότητα οπλοφορία στους πυροσβέστες, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τη στρατοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αυτούς εκθιάζει σήμερα και θεωρεί ως προσφορά στο πυροσβεστικό σώμα αυτή η άθλια ηγεσία της Ομοσπονδίας, στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι για να το καταλάβω καλά. Την ώρα που πεζόταν εκεί ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και αυτοί, από κάτω υπήρχαν και εκθιαστικές λεζάντες. Βεβαίως, υπήρχαν κειμενάκια τα οποία τώρα επειδή ήταν πολύ γρήγορα, ουσιαστικά ήταν αυτό η προσφορά της δικτατορίας στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να μπορώ να σας τα αναφέρω και επιλέξει. Δυστυχώς, ναι, αυτή ήταν μια πραγματικότητα που τη ζήσαμε κι αυτή. Απίστευτη μένα, αλλά πραγματική. Κύριε Παπαναστάση, ευχαριστώ θερμά.